Σκηνικό τέλειας καταιγίδας θυμίζει πλέον η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Ο Ταγίπ Ερντογάν, αν και βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, επιμένει να κινείται στο μονοπάτι της μεγαλομανίας και επιχειρεί με μεγάλα λόγια και φαραωνικά έργα να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul'da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πατάνε στην οικονομική κρίση αλλά και στη διεθνή απομόνωση της Τουρκίας μετά την εκλογή Biden και καλούν τον Ερντογάν να αποχωρήσει. Yönetemiyorsun artık sen. Memleketi perişan ettin sen kardeşim. Mahvettin bu memleketi ya. Καταλήτης για πολιτικές εξελίξεις αναδεικνύονται οι πρόσφατες αποκαλύψεις που μιλούν για σχέσεις της κυβέρνησης με τη μαφία. Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Σοϊλού, τον οποίο στηρίζουν όμως ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελή. Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον επί 18 χρόνια ηγέτη της Τουρκίας να χάνει σχεδόν από όλους. Σε νέα δημοσκόπηση, ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκεται 10,9 μονάδες πίσω από τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, 11,9 μονάδες πίσω από τον δήμαρχο Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς και 4 μονάδες πίσω ακόμα και από την αρχηγό του Τρίτου Κόμματος Αξενέρ. Ο μόνος που φαίνεται να χάνει από τον Ερντογάν είναι ο Κιλιτσδάρογλου. Adaylığını bu aşamada tartışmayı bir sefer çok doğru bulmuyorum. Önce onu ifade edeyim. Biz kararları alırken danışırız, otururuz, konuşuruz, kararları öyle alırız. Από τους 4 αντιπάλους του πάντως, ο Ερντογάν έχει στοχοποιήσει ήδη τους 3. Πρώτα τέθηκε από έρευνα ο Εκρέμη Μάμογλου για αναθέσεις αντισηπτικών υλικών. Ακολούθησε η μήνυση στην Αξενέρ για προσβολή, ενώ ήδη σέρνει στα δικαστήρια τον Κιλιτσδάρογλου για την υπόθεση των 128 δις που η αντιπολίτευση λέει ότι έκαναν φτερά από τα αποθεματικά των τραπεζών. Μαλ γενε βαρ. Κιμσε που μαλ νερία γιτή δεν μιο. Μαλ χρυσούς δεν έλυνε γεστή.